Υπό το βλέμμα του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχου Πασχάλης Ιρητούδη και του Αστυνομικού Διευθυντή Ροδόπης Μιχάλης Ευδυνίδη, η πρόεδρος της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης Σταυρούλα Τζατζανά, από το βήμα της 27ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, απαρίθμησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της περιοχής, καλώντας τους να σταθούν δίπλα τους με σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των μελών μας. Διαφορετικά, δεν θα διστάσουμε ούτε λεπτό να μπούμε δυνατά στο πεδίο της μάχης και με κάθε νόμιμο μέσο να προστατεύσουμε τα μέλη μας από παραβιάσεις των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, τόνισε. Η απάντηση ότι τα αιτήματά σας εξετάζονται δεν μας αρκεί. Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς σχεδιάζουν. Θέλουμε λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά μας. Στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Μαυραγάνης, ο ταμείας της ΠΟΑΣΥ, Γεώργιος Κουλιάκης, το μέλος του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ, Νικόλαος Ρήγας, ο πρόεδρος της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Ξάνθης, καθώς και οι πρόεδροι στρατιωτικών και λιμενικών υπαλλήλων.